Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ράδιο χωρίς FM. Είναι η εκπομπή πρωινός Χαφιές, είμαι ο Μενέλαος. Σήμερα είναι Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2012. Είναι η μέρα που πολλοί πιστεύουν ότι θα ξεκινήσει η καταστροφή του κόσμου. Εμείς πιστεύουμε ότι θα ξεκινήσει η καταστροφή αυτών που κυβερνάνε. Και αυτοί οι οποίοι μας έχουν επιβάλει ένα σωρό άδικα μέτρα και φόρους και χαράσια και ένα κάρο πράγματα, τα οποία θέλουν να μας κάνουν τη ζωή μας δύσκολη μέχρι να τους ρίξουμε. Γιατί θα τους ρίξουμε. Καλεσμένους εδώ σήμερα στο στούντιο, όπως σας είχαμε υποσχεθεί, έχουμε δύο ανθρώπους από την Πρωτοβουλία Φορέων και Κατοίκων Βύρωνα ενάντια στα χαράτσια. Είναι μια πάρα πολύ δραστήρια πρωτοβουλία, η οποία έχει αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό, το φαινόμενο του χαρατσιού της ΔΕΗ, με αρκετά επιτυχή τρόπο, και έχουν έρθει άνθρωποι εδώ να μας πούνε και συμβουλές και πράγματα τα οποία πρέπει να γνωρίζουμε για να είμαστε όλοι έτοιμοι και αν γίνει το παραμικρό να ξέρουμε τι θα πούμε και πώς θα φερθούμε. Να καλησπερίσω λοιπόν καταρχήν την κυρία Μαρία Μπικάκη. Καλημέρα σας. Γεια σας. Και είναι και ο κύριος Βασίλειος Πετρίδης. Καλημέρα σας και εσάς. Γεια σας, γεια σας. Να ξεκινήσουμε από την κυρία Μπικάκη. Είστε Πρωτοβουλία Φορέων και Κατοίκων Βύρων ενάντια στα χαράτσια. Θέλετε να μας εξηγήσετε πώς ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία και πόσον καιρό είστε ενεργοί? Ξεκινήσαμε 21 Νοεμβρίου του 2011. Είχε γίνει μια πρόσκληση από το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Βύρωνα και από την τοπική ΕΛΜΕ, δηλαδή τους καθηγητές της περιοχής μας, και συναντηθήκαμε σε ένα δημοτικό κινηματογράφο στην γειτονιά μας, τη Λουίζα, όπου εκεί από όλους διαπιστώθηκε η ανάγκη να ξεκινήσει μια δραστηριότητα με σκοπό να απαιτήσουμε την οριστική κατάργηση του χαρατσιού και να προστατευθούν οι κάτοικοι. Συγκροτήθηκε αυτή η πρωτοβουλία και χαρακτηριστικό είναι από τότε ότι κάθε Τετάρτη 6 ώρα μαζευόμαστε οι κάτοικοι, εκπρόσωποι των φορέων, και αποφασίζουμε τι θα κάνουμε για να δραστηριοποιηθούμε, να αντιπαλέψουμε το χαράτσι. Το χαράτσι της ΔΕΗ είναι ένα πράγμα που αφορά όλο τον κόσμο ουσιαστικά. Η συμμετοχή στις συνελεύσεις αυτές που κάνετε είναι αρκετή, ή υπάρχει κόσμος που ακόμα φοβάται να έρθει σε αντίθεση με το κράτος? Θα μπορούσαμε να απαντήσουμε ότι είναι αρκετή με βάση τη δραστηριοποίηση των προηγούμενων χρόνων για άλλα κεντρικά ή τοπικά προβλήματα στην περιοχή μας σε ανάλογες πρωτοβουλίες ή επιτροπές, αλλά δεν είναι όσοι θα έπρεπε με βάση το πόσοι πλήττονται και υποφέρουν από αυτό το χαράτσι. Εκτός βέβαια από τις Τετάρτες που μαζευόμαστε, κάνουμε και κεντρικές συγκεντρώσεις. Έχουμε ξαναβρεθεί στη Λουίζα, κάναμε απολογισμό της μετά από μήνες της δράσης μας εκεί. Έχουμε κάνει εξορμήσεις, συμμετέχουν αρκετοί άνθρωποι και αρκετοί για πρώτη φορά ίσως κινητοποιούνται σε τέτοιες δραστηριότητες για να αντιπαλέψουν ένα τέτοιο δυσβάσταχτο μέτρο. Να βάλουμε λίγο στην κουβέντα και τον κύριο Μπικάκη. Πετρίδη, συγγνώμη. Κύριε Πετρίδη, θέλετε να μας πείτε μέχρι στιγμής η πρωτοβουλία σας τι έχει πετύχει? Ναι, γεια σας. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω και τους ακροατές και εκείνους οι οποίοι ασχολούνται με το διαδίκτυο. Θέλω και εγώ να πω από την πλευρά μου ότι πολλά πράγματα τα οποία έχουν προς όφελος των πολιτών επιτευχθεί από τη κίνηση αυτή που έχουμε στο Βύρωνα. Γιατί έρχονται και από άλλους δήμους να ακούσουν συμβουλές, να μάθουν νέα, και ταυτόχρονα βέβαια αυτή η κίνηση έχει εξαπλωθεί και σε άλλους δήμους, και εάν αυτή η προσέλευση των πολιτών αυξηθεί κατά πολύ, τότε θα μας υπολογίζουν περισσότερο, γιατί ήδη με αυτή την κίνηση που είναι όχι ευκαταφρόνητη έχουν επιτευχθεί πολλά πράγματα. Θέλετε να μας πείτε συγκεκριμένα, επειδή όλοι λίγο ως πολύ ξέρουμε τι συμβαίνει με τα χαράτσια,
και τους τρόπους που, με τους οποίους προσπαθεί η ΔΕΗ να παρακάμψει την αντίσταση των πολιτών σε αυτό το θέμα. Θέλετε να μας πείτε, έχουμε ακούσει ότι παρότι πολλοίς κόσμος πήγαινε και πλήρωνε στα ATM τα μηχανήματα τους λογαριασμούς μόνο του ρεύματος, το ποσό δηλαδή που αντιστοιχούσε ακριβώς στην αξία του ρεύματος, παρόλα αυτά τους έρχονταν σε επόμενους λογαριασμούς εντολή διακοπής του ρεύματος. Αυτό καταρχήν έχει δικαίωμα η ΔΕΗ να το κάνει? Ναι, θέλω να πω πάνω σε αυτό το θέμα ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να αφαιρούμε ακριβώς, όσοι δεν θέλουν να πληρώσουν το χαράτσι, να αφαιρούν ακριβώς το ποσό του χαρατσιού και στα δεκαδικά, ώστε να φαίνεται ακέραιο το 100% το ποσό οφειλής του ρεύματος, για να μην υπάρχει καμία αμφισβήτηση και μπέρδεμα. Γιατί έχει αποδειχθεί στην πράξη, και ας με επιτρέψετε να πω τη δική μου γνώμη, δεν είναι λάθος κατά λάθος, αλλά είναι σκεμμένο. Με τι θέλω να πω? Ότι ενώ κάποιοι συμπολίτες μας πληρώνουν όλο το ρεύμα μέχρι το δεκαδικό και αφήνουν έξω το χαράτσι, η ΔΕΗ είτε από λάθος είτε από σκοπιμότητα παίρνει και ένα ποσό από το ρεύμα και μειώνει την οφειλή του χαρατσιού ώστε να φαίνεται οφειλή ρεύματος. Αυτό τους βοηθάει να έχουν μια δικαιολογική βάση για να σου πούνε οφείλεις το ρεύμα, άρα καλώς το κόβουμε. Εδώ θέλει προσοχή. Και αν ήταν ένα ή δύο μεμονωμένα κρούσματα θα πούμε είναι λάθος. Αλλά επειδή είναι πολλά τα κρούσματα αυτά και έχω και προσωπικά ένα δικό μου κρούσμα τέτοιο, πρέπει να δείτε πάρα πολύ προσοχή ώστε να αφαιρείτε ακριβώς το χαράτσι. Επιπλέον θέλω να πω και το εξής. Είναι πολύ παρήγορο, και εδώ προσέξτε, πάρα πολύ παρήγορο, ότι πρωτοβάθμιο δικαστήριο και συγκεκριμένα το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών ήρθε σε αντίθεση με τι? Με το ανώτατο δικαστήριο του κράτους, που είναι το Συμβούλιο Επικρατείας. Επικαλείται δε πάρα πολλούς λόγους οι οποίοι είναι υπέρ των πολιτών και μάλιστα επικαλείται και λόγους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ένας από τους λόγους που εμένα μου έκανε εντύπωση είναι ότι δεν είναι δυνατόν και είναι παράνομο όταν ξαφνικά σε ένα λαό, αυτό που λένε, εγώ δεν το έχω δει προσωπικά γιατί δεν είμαι και νομικός, σε ένα λαό επιρρύπτονται πάρα πολλοί φόροι, καταιγισμός φόρων σε μικρό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να φτάνει στην εξαθλίωση. Και με βάση αυτό το σκεπτικό, θεωρεί το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών ότι είναι παράνομο το χαράτσι. Πέραν άλλο λόγο, θα σας πω και ένα άλλο λόγο τώρα. Άρα είναι σημαντικό και είναι πολύ λογικό. Όταν σε έναν άνθρωπο του πάρεις όλα τα λεφτά και δεν έχει να ζήσει, τι χαράτσι μου λέει να πληρώσει? Εδώ δεν έχει να πάρει φαγητό στο παιδί του και γάλα. Και αυτό είναι πολύ παρήγορο για τον κόσμο. Αυτό άλλωστε αντίκειται και στο άρθρο του Συντάγματος που προβλέπει ότι η φορολογία πρέπει να είναι ανάλογη της φοροδοτικής ικανότητας του κάθε πολίτη, έτσι. Βέβαια, γιατί τα χαράτσια είναι κάπως αντικειμενικά, όπως τα εννοούν αυτοί, έτσι. Μάλιστα. Το Σύνταγμα λέει ότι κάθε πολίτης συνεισφέρει στα δημόσια βάρη και συγκεκριμένα στους φόρους ανάλογα με τη φοροδοτική του ικανότητα. Εάν λοιπόν π.χ. ένας άνεργος 2-3 χρόνια δεν έχει μηδέν εισόδημα και έχει είτε κλονομήσει ένα σπίτι μικρό, διάρρη από μια θεία του η οποία επεβίωσε και δεν έχει και ίσως και τρώει και στην εκκλησία γιατί είναι άπορος, έρχεται λοιπόν και του λέει πλήρωσε. Με μηδέν εισόδημα του ζητάει να πληρώσει όταν αποδεδειγμένα δεν έχει να φάει. Αυτό μόνο να σκεφτεί ο κόσμος και να πυκνώσει τις κινήσεις των πολιτών σε όλους τους δήμους, γιατί το μόνο όπλο στον πολίτη ενάντια στα παράνομα, εφόσον αποδεδειγμένα είναι παράνομα κάποια πράγματα, είναι η μαζικότητα. Άλλο είναι να είναι ένας εναντί 10 και άλλοι 1000 εναντί 10. Αυτό μόνο σας λέω και μπορεί να βοηθήσει, γιατί ήδη η προϊστορία της μικρής χρονικά διάρκειας έχει δείξει ότι κάτι έχει γίνει. Και να σας πω και κάτι γιατί το είχα ξεχάσει. Ενώ αποδεδειγμένα σε λογαριασμούς της ΔΕΗ δεν υπάρχει οφειλή, μηδενική οφειλή ρεύματος, τελευταίοι λογαριασμοί ήρθαν με μια μεγάλη σφραγίδα, η οποία τι λέει? Θα σας κόψουμε το ρεύμα γιατί οφείλεται ρεύμα. Ακούτε? Και άνθρωποι ηλικιωμένοι, φοβισμένοι,
φοβισμένοι λένε πόπο θα μου κόψει το ρεύμα να πληρώσω και το χαράτσι. Αυτό είναι παράνομο και κατά τη γνώμη μου επιδέχεται όχι αγωγή, μήνυση. Τόσο ατομικά στον άνθρωπο που βάζει τη σφραγίδα στη ΔΕΗ ενώ δεν οφείλεται τίποτε, όσο και σαν εκπρόσωπο της ίδιας της επιχείρησης. Και να πω και ένα πληροφοριακό για να τελειώνω, μην σας κουράζω. Προσωπικά πήγα στη ΔΕΗ της περιοχής και διαπίστωσα ότι οι φόροι που μπαίνουν από 1η-1η του 11 και αυτοί οι φόροι είναι το δίκτυο διανομής, δίκτυο μεταφοράς, ρεύματος, κοινής ωφέλειας επιβάρυνση, ΑΠΕ, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα λοιπά που ήταν στην πρώτη σελίδα των παλαιών λογαριασμών, αυτός ο φόρος που δεν είναι ανταποδοτικός, δηλαδή δεν ανταποκρίνεται σε αξία ρεύματος, αλλά μπαίνει έτσι για χιλόξους και κοινωνικούς, γιατί υπάρχουν και κάποιο μεγάλο κόστος στα νησιά και πρέπει κάπως να καλυφθεί, μπορεί να είναι δικαιολογημένο ένα μέρος, αλλά ήθελα να σας πω ότι δεν είναι αναλογικός, δηλαδή δεν είναι συνάρτηση της κατανάλωσης του ρεύματος, αλλά αν π.χ. καταναλώσεις 1000 κιλοβάτ και είναι 50, στις 2000 κιλοβάτ δεν είναι 100, είναι 150. Και τυχαία νούμερα. Και αν ανέβει η κατανάλωση πάει πάρα πολύ. Αυτό λοιπόν πρέπει να το προσέξουμε και στους εκαθαριστικούς λογαριασμούς που λέει η ΔΕΗ να δίνουμε την ένδειξη του μετρητή, καλό είναι να τη δίνουμε στο δίμηνο, γιατί σταματάει αυτή η μεγάλη κατανάλωση. Και στο τηλέφωνο 10410 ή στο διαδίκτυο www.dde.gr. Αυτό να το δείτε. Βέβαια τελευταία προσπαθούσα και εγώ να δω στην κατανάλωση και επί σειρά ημερών δεν δούλευε και η ιστοσελίδα και το τηλέφωνο. Τώρα δεν ξέρω γιατί δεν δούλευε τόσες μέρες. Σήμερα που είδα δουλεύει. Οπότε όταν στον εκαθαριστικό σας λέει μία περίοδο 3-4 ημερών να δώσετε τη μέτρηση, να τη δίνετε, γιατί σταματάει η μεγάλη κατανάλωση. Αυτό γίνεται γιατί ενώ παλαιά η ΔΕΗ κάθε δίμηνο έκανε καταμέτρηση με τους υπαλλήλους τους, τώρα και δικαιολογημένα ίσως για να συμπιέσει το κόστος κάνει κάθε τετράμινο και συμφέρει στο δίμηνο επάνω να τη δίνουμε εμείς την ένδειξη και καμιά φορά μπορεί να πάει και οχτάμινο γιατί είτε δεν βρίσκει το μετρητή ή το οτιδήποτε. Αυτό ας το επαληθεύσετε κι εσείς και να κινηθείτε ανάλογα. Κυρία Μπικάκη, θέλατε να μας πείτε κάτι στο θέμα που μας είπε ο κύριος Πετρίδης? Να σας πω πώς ενεργήσαμε εμείς όταν μαζευτήκαμε και ξεκινήσαμε τη δράση μας. Είπαμε σε όλους τους κατοίκους που ερχόταν σε επαφή μαζί μας να κάνουμε αυτό που είπε ο κύριος Πετρίδης, δηλαδή να πληρώνουμε το λογαριασμό μέσω ATM συνήθως τραπεζών χωρίς το χαράτσι και μετά κινηθήκαμε εξοδικαστικά. Συμπληρώναμε ένα έντυπο που είχε μορφή εξώδικης δήλωσης και ενημερώναμε τη ΔΕΗ ότι το ποσό που δώσαμε για το λογαριασμό της ΔΕΗ αφορά όλη τα άλλα εκτός από το χαράτσι. Με βάση αυτό λοιπόν η ΔΕΗ δεν είχε καμία δικαιολογία, ήταν ενημερωμένη, οπότε δεν μπορούσε ας πούμε, να κάνει ούτε μεταφορά χρημάτων στο χαράτσι ούτε υπεξαίρεση. Αυτό το πράγμα έχουμε την εικόνα ότι έχει κινητοποιήσει σε όλη την Ελλάδα αυτή η μορφή δηλαδή αντίδρασης, να πληρώνεις μόνο το υπόλοιπο ποσό, είχε κινητοποιήσει για πολλούς λόγους, είτε λόγω αδυναμίας πληρωμής, είτε λόγω πολιτικής τάσης και επιλογής, είχε κινητοποιήσει πάνω από 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά. Αυτό το είπαμε και σε συνάντηση που είχαμε με τον κύριο Ζερβό και δεν μας το διέψευσε. Αυτή όλη η μαζική αντίδραση είχε πολλά αποτελέσματα. Ένα από αυτά ήταν ότι το πιο καθοριστικό, που κατά τη γνώμη μου ήταν και ένα πρώτο σπάσιμο των μνημονιακών νόμων που έδειξε τι δυνατότητες υπάρχουν, έδειξε ότι πήρανε πίσω το θέμα με τη διακοπή του ρεύματος, που το είχαν σαν εκβιασμό, σαν απειλή, για να ακόμα και ένας άνθρωπος που ήταν παντελώς φτωχός και δεν είχε να πληρώσει το χαράτσι, να τον απειλούσαν ότι θα του κόψουν ένα βασικό αγαθό χωρίς το οποίο σήμερα, ας πούμε, δεν μπορείς να διαβιώσεις με αξιοπρέπεια. Ένα δεύτερο που, στο οποίο κινητοποιηθήκαμε ήταν οι παρεμβάσεις μας στους διευθυντές, τους τοπικούς της ΔΕΗ και κεντρικά, να μην αντιδράει η ΔΕΗ στο να πληρώνεται οι λογαριασμοί χωρίς το χαράτσι.
ήταν κάθε της όποιον πήγαινε και έλεγε εγώ δεν θέλω να πληρώσω το χαράτσι, θέλω μόνο να πληρώσω το υπόλοιπο ποσό. Αυτοί λέγανε δεν γίνεται εδώ, δεν μπορείς να το κάνεις, θα πας μόνο στις τράπεζες ή στο ATM. Είχαμε και εκεί βήματα και μπορέσαμε και τουλάχιστον και στο κατάστημα Παγκρατίου και σε άλλες περιοχές που κινητοποιήθηκαν αντίστοιχες επιτροπές, η ΔΕΗ να εξυπηρετεί τους κατοίκους, ανάλογα όμως και με την πίεση. Κάποιες φορές που υπερναχωρούσε έπρεπε να επανέλθουμε με παραστάσεις, με μαζική συγκέντρωση απ' έξω για να αρχίσουν πάλι να παίρνουν τους λογαριασμούς και να πληρώνονται χωρίς το χαράτσι. Και φτάνουμε να έχουμε και την απόφαση του Συμβούλιου της Επικρατείας λοιπόν που καθιστά τη διακοπή παράνομη και την προχθεσινή απόφαση η οποία θεωρεί ότι είναι και το χαράτσι αντίθετο ας πούμε στα δικαιώματα του ανθρώπου και απαιτεί από τη ΔΕΗ και αυτό είναι το νέο σημαντικό στοιχείο γιατί το θέμα των διακοπών το είχαμε ότι είχαν σταματήσει για τα χαράτσια. Το θέμα το ότι όμως πια λέει στη ΔΕΗ ένα δικαστήριο και την υποχρεώνει να μην συμψηφίζει, να μην ενσωματώνει και να μην υπολογίζει τους λογαριασμούς στο χαράτσι είναι κάτι καινούριο, το οποίο αλλάζει εντελώς το σκηνικό. Και νομίζουμε ότι είναι αποτέλεσμα των αγώνων των κατοίκων, είναι μια δικαίωση, γιατί συνήθως τα δικαστήρια και από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας εμείς δεν μείναμε ικανοποιημένοι. Αυτή την δικαστική διαμάχη ήσασταν και εσείς στους αντίδικους η πρωτοβουλία σας? Όχι, ήταν άλλες ενώσεις πολιτών, το Ινστιτούτο Καταναλωτή κλπ. Εμείς όμως είχαμε απαιτήσει από το Δήμο μας και είχαμε να προσφύγει στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εμείς κυρίως έχουμε κινηθεί μέχρι τώρα και για να μην επιβαρυνθούμε κι άλλο, γιατί κάτι και που πλαισιώνει την πρωτοβουλία μας δεν σημαίνει ότι έχουν και άπειρες δυνατότητες για να κινούνται δικαστικά, μιας και μέσα στους τρόπους της νέας κυβέρνησης είναι και να έχει αυξήσει τα έξοδα για τις δικαστικές προσφυγές. Κινηθήκαμε απαιτώντας από το Δήμο να σταθεί δίπλα στους κατοίκους και το μόνο που υποσχέθηκε βέβαια εκεί ήταν ότι θα, δεν ξέρουμε και αν έγινε τελικά, αλλά μας είχε υποσχεθεί ότι θα προσφύγει μαζί με τους άλλους Δήμους στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Αποτέλεσμα του οποίου ήταν απόφαση που είπε ότι είναι παράνομες οι διακοπές και ότι το τέλος είναι συνταγματικό μόνο αν είναι για μικρό χρονικό διάστημα. Και έτσι είπαν ότι θα το έχουν για 2 χρόνια, δηλαδή τώρα θα λήξει ούτως ή άλλως. Επανέρχομαι στον κύριο Πετρίδη. Παρόλα αυτά που μας είπε η κυρία Μπικά και τα οποία ήδη είχα και τα γνωρίζει ο κόσμος, τις δικαστικές αποφάσεις, από τη μία το χαράτσι έχει ενσωματωθεί με απόφαση της κυβέρνησης και έχει γίνει ένα μόνιμο μέτρο ουσιαστικά, φορολογικό, και από την άλλη βγαίνει ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Στουρνάρας, και δίνει εντολή, παρακάμπτοντας την απόφαση του δικαστηρίου, να συνεχίσει η ΔΕΗ να εισπράττει το χαράτσι όσοι είχε πριν την απόφαση αυτή. Εδώ τι γίνεται και πώς ο κόσμος μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιον της ΔΕΗ που θα έρθει ή να του φέρει τον, ή να δει έναν λογαριασμό που να γράφει πάνω διακοπή ρεύματος ή ακόμα χειρότερα αν στείλει η ΔΕΗ κάποιο συνεργείο να του διακόψει το ρεύμα το οποίο θα οφείλεται από τις οφειλές του χαρατσιού. Μάλιστα. Προσωπικά και σαν κίνηση πολιτών Βύρωνα έχουμε συγκεκριμένα τηλέφωνα κινητά ώστε μπορεί να απευθυνθεί ο κάθε πολίτης του Βύρωνα στο συγκεκριμένο τηλέφωνο, ώστε να έρθει γρήγορα ο αντίστοιχος που είναι στην κίνηση άνθρωπος και να δώσει εξηγήσεις στους εργολάβους συνήθως της ΔΕΗ και δεν είναι εύκολο και δεν διακόπτεται. Άλλωστε και το ίδιο το Συμβούλιο Επικρατείας έχει αποφανθεί ότι εφόσον το ρεύμα είναι πληρωμένο και δεν οφείλεται τίποτε, δεν μπορεί ο άλλος να σου κόψει το ρεύμα. Έχει την ίδια ευθύνη αυτός που το κόβει και θέλει αυτό να το επισημάνεται. Γιατί, για να γίνω πιο καταληπτός, σκεφτείτε να πάτε σε ένα κατάστημα να αγοράσετε π.χ. ένα πουκάμισο, να το πληρώσετε και φεύγοντας να τρέχει ο επιχειρηματίας, έλα εδώ και να σου λέει να μου πληρώσει το πουκάμισο που πήρες. Δηλαδή είναι σχήμα οξύμορο. Και ξέρετε κάτι, το Συμβούλιο Επικρατείας έχει πει ότι το Συμβούλιο Επικρατείας, το ανώτατο δικαστήριο, ότι θα επανέλθει να εξετάσει αν είναι νόμιμο το χαράτσι όταν λάβει μορφή μονίμου χαρακτήρα. Διότι είπε ότι είπε και είπε ότι δεν μπορεί να κοπεί βέβαια το ρεύμα ότι είναι πληρωμένο, αλλά ταυτόχρονα τι είπε? Αν τυχόν συνεχίσει να εισπράττει και
περιέλθει σε κατάσταση μονιμότητας, θα επανέλθει να το εξετάσει αν κατά πόσον είναι νόμιμο. Που κατά τη γνώμη μου δεν είναι νόμιμο γιατί ξέρετε είναι ισοπεδωτικό. Δεν λαμβάνει ισοδηματικά κριτήρια με ένα απλό παράδειγμα. Μία εξαόρφη πολυκατοικία που μπορεί να βλέπει Φερρυππίν στο Ρετυρέ, π.χ. στην Ακρόπολη, με ωραία θέα, με μπαλκόνι κτλ. Έχει το ίδιο ποσό, ανάλογα βέβαια με τα τετραγωνικά, με τις ιδίες πολυκατοικίες διαμέσου που είναι η μη υπόγειο. Η υπόγειο που βλέπει από το παραθυράκι μόνο τα παπούτσια των περαστικών να περνάνε, τα πόδια ας πούμε να περνάνε. Αυτό και μόνο λέει, που δεν λαμβάνει και υπόψη και άλλα ισοδηματικά κριτήρια. Φανταστείτε λοιπόν, και το ίδιο το Συμβούλιο Επικρατείας έχει κρατήσει επιφύλαξη, εάν είναι μόνιμο. Αλλά αυτό που θέλω να πω πιο πολύ, ότι όσο πιο πολλά άτομα είναι, τόσο πιο εύκολο είναι. Γιατί είτε αγωγή είτε μήνυση μπορεί να γίνει, επειδή τώρα έχουν αυξηθεί αυτά τα ποσά και είναι δύσκολο ένα ή δύο άτομα να διαθέσουν τα ποσά, ίσως και αυτό είναι ένα μέτρο κτλ. Αν είναι πολλοί άνθρωποι, μπορεί και με 2-3 ευρώ ο καθένας να καλύψουμε το ποσό, να γίνουν και κάποιες μηνύσεις ή οτιδήποτε. Ασφαλιστικά μέτρα, ομαδικές. Ναι, με 2-3 ευρώ, αν εισφέρει ο καθένας και 1 ευρώ ακόμη και 0,50 αν είναι πολλά άτομα, είναι συνάρτηση των ατόμων. Θα παρακάμψουμε αυτό το μέτρο που εγώ δεν το έχω δει, μου έχουν πει ότι χρειάζεται 300 ευρώ για να γίνει μία μήνυση. Ενώ κάποτε ήταν όλα δωρεάν στην αστυνομία. Οπότε πρέπει ο καθένας να καταλάβει, η μαζικότητα φέρνει το αποτέλεσμα. Αυτό είναι. Και από ό,τι μου έχουν πει, χωρίς να το έχω επιβεβαιώσει, στην Ολλανδία λέει μπήκε ένα χαράτσι ισοπεδωτικό, δηλαδή 100 ευρώ για όλους τους ανθρώπους. Και οι μισοί δεν πληρώσανε, που ήταν ασήμαντο το ποσό, ούτε συνάρτηση των τετραγωνικών, ούτε δίποτε. Οπότε αυτό μας προβληματίζει σαν πολίτες να καταλάβουμε ότι η μαζικότητα φέρνει το αποτέλεσμα. Εσείς σαν πρωτοβουλία φορέων και κατοίκων Βύρωνα, μου είπατε και πριν ότι έχετε και ειδικούς μέλη τέλος πάντων της πρωτοβουλίας, οι οποίοι εάν γίνει κάποια απόπειρα διακοπής, με ένα τηλέφωνο μπορείτε να πάτε εκεί και να επιληφθείτε. Και πριν που συζητάγαμε, πριν ξεκινήσει η εκπομπή, ότι δεν μπορείτε σε πολύ μακρινή απόσταση να έχετε την ίδια δραστηριότητα, για ευνόητους λόγους. Παρ' όλα αυτά, την τεχνογνωσία που έχετε και, και τις γνώσεις και την οργάνωση μπορείτε να την μεταδώσετε σε άλλες πρωτοβουλίες, σε άλλες περιοχές και να φτιαχτούν πυρήνες σε διάφορες περιοχές να μπορούν να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο. Βεβαίως. Καταρχήν θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο ο Βύρωνας, είναι πάρα πολλοί δήμοι, αρκετοί δήμοι και πιθανόν να αυξάνονται η πορεία του χρόνου και θα αυξηθούν χωρίς να είναι ακόμη αυξημένη, γιατί βλέπω ότι δυστυχώς θα επιβαρυνθούν και άλλα τα λαϊκά στρώματα με διάφορα ποσά. Αλλά με ένα απλό τηλεφώνημα μπορούν να δοθούν και εξηγήσεις και ίσως δυνατότητες να οργανωθούν και άλλοι δήμοι, ώστε να είναι πιο συμπαγής αυτή η πίεση έναντι των νόμων οι οποίοι και από τα δικαστήρια όταν αποφανθούν ότι είναι παράνομοι. Κυρία Μπικέκη, θέλετε να μας δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας της πρωτοβουλίας. Έχετε κάποιο site, κάποια ιστοσελίδα? Ναι. Έχουμε μία ιστοσελίδα με τον τίτλο Αντιχαράτσι, μόνο που το χ δεν είναι με H, είναι με το χ το ελληνικό, το X το αγγλικό. Θέλω να σας πω σε σχέση, και εκεί μπορείτε να βρείτε και το mail μας και το κινητό τηλέφωνο της πρωτοβουλίας μας επίσης. Θέλω να σας πω επίσης ότι σε σχέση με αυτό που ρωτήσατε για τον κύριο Στουρνάρα, έθεσαν αμέσως να καλέσουν και το διευθυντή της ΔΕΗ, τον κύριο Ζερβό, και να απαιτήσουν να μην σεβαστεί την απόφαση του δικαστήριου. Αυτό δείχνει ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε ένα ολισθηρό δρόμο αντιδημοκρατικού κατήφορου. Είναι πρωτοφανές. Και μάλιστα κατά τη γνώμη μου ο κύριος Ζερβός όφιλε να παραιτηθεί μετά από αυτή την πίεση. Θυμίζει δηλαδή κάποιους που ζητούν υπηρέτες για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των τοκογλύφων και των ξένων δανειστών. Γιατί είναι καθαρό από το νόμο 4021 που θέσπισε το χαράτσι ότι τα χρήματα δεν θα πάνε ούτε για μισθούς και συντάξεις, ούτε για την κοινωνική πρόνοια. Τα χρήματα, το λέει ο νόμος, ότι θέλουν συνίσταται στη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος. Άρα δεν είναι ανταποδοτικό. Είναι, με λίγα ναι, λόγια, είναι αυτό για τους το, το, δεν είναι φόρος. Ναι. Για τους ξένους και ντόπιους τοκογλύφους δανειστές της χώρας. Είναι για τις τράπεζες.
Έχουμε καθήκον και υποχρέωση δηλαδή να αντισταθούμε σε αυτό το μέτρο, γιατί μας πλήττει. Εμείς δεν θέλουμε απλώς να κηρυχθεί αντισυνταγματικό ή να μην είναι μόνο για, να μείνει για χρονικό διάστημα μικρό. Είναι δυσβάσταχτο, είναι απαράδεκτο αυτό το χαράτσι, είναι κοινωνικά ανάλγητο και ζητάμε να καταργηθεί, ούτε να εμφανιστεί μεθαύριο με άλλο τρόπο για τα επόμενα χρόνια, το 2013 και μετά. Γιατί η φορολογιστή έχει τρελάνει τον κόσμο, έρχεται πάνω στην ακρίβεια, πάνω στην σμειώση των μισθών και των συντάξεων και μας οδηγεί σε αδιέξοδα. Ο κόσμος είναι απεγνωσμένος, φαίνεται από τους ανθρώπους που έρχονται, γιατί δύο φορές τη βδομάδα επίσης είμαστε σε ένα γραφειάκι που μας έχουν παραχωρήσει το σωματείο και παρατάξει του στο Δήμο του Βύρωνα που το χρησιμοποιούσαν, και έρχονται άνθρωποι που είναι απελπισμένοι. Δεν έχουν όχι μόνο να πληρώσει το χαράτσι, αλλά ούτε πολλές φορές και το ρεύμα. Και εκεί έχει παρέμβει η πρωτοβουλία μας σε κάποιες έκτακτες περιπτώσεις, αν και το πρώτο που κάνουμε είναι να απαιτήσουμε από την ίδια τη ΔΕΗ να το συνθέσει. Και έχουμε καταφέρει σε πολλές περιπτώσεις και έγινε και επανασύνδεση από τη ΔΕΗ, χωρίς να πληρωθεί και το τέλος επανασύνδεση. Και όταν είναι παράνομες οι διακοπές, πρέπει να το απαιτούμε να γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Αυτά. Πριν μου είπατε ότι δέχτηκε και ο κύριος Ζερβός στην πίεση να, σαν διευθυντής της ΔΕΗ, ας πούμε, να παρακούσει την εντολή των δικαστηριών. Γνωρίζετε αν δέχτηκε την πίεση ή αν αντέδρασε? Από ό,τι έχουμε καταλάβει, γιατί έχουμε επισκεφθεί τα γραφεία και τα κεντρικά της ΔΕΗ και μία φορά είχαμε και συνάντηση με τον κύριο Ζερβό, τα στελέχη της ΔΕΗ προσπαθούν να είναι και απέναντι σε εμάς, να δείχνουν ότι μας καταλαβαίνουν κλπ. Αλλά στο τέλος τα στελέχη και η διοίκηση της ΔΕΗ υπακούει τις εντολές της κυβέρνησης. Και αυτό είναι δυστυχώς το πρόβλημα. Εμείς καταλαβαίνουμε και έχουμε δει και οι προσπάθειες που έγιναν από την ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ να βγουν κάποια στοιχεία στη δημοσιότητα. Όπως παράδειγμα φαίνεται ότι υπάρχει ένας ταξικός χαρακτήρας στο χαράτσι. Πάνω από 1000 τετραγωνικά επιφάνειες έχουν πολύ μεγάλη έκπτωση, ακόμα και 30 και 50% στο χαράτσι. Και με βάση αυτό έχουν απαλλαγεί κατοικίες πολύ πλούσιων ανθρώπων, εφοπλιστών, βιομήχανων, τραπεζιτών στην Ελλάδα, χαρακτηρίζονταν τα σπίτια τους σαν επιφάνειες γενικά, λες και είναι εργοστάσια, λες και είναι βιομηχανικές μονάδες κλπ. Εμείς θέλουμε ακόμα παραπάνω, όχι απλώς να πούμε σήμερα ότι, όπως λένε ας πούμε ορισμένοι, μόνο οι ομάδες των ευπαθών, των ανάπηρων κλπ. Ή των ανέργων να απαλλαγούν από το χαράτσι. Το χαράτσι είναι, όπως τα είπε ο κύριος Πετρίδης πριν, είναι ισοπεδωτικό, είναι κεφαλικός φόρος και θέλουμε να καταργηθεί. Και γι' αυτό δεν μένουμε μόνο σε αυτό, ότι το τρίκ που έχουν βρει για την προστασία των ευπαθών ομάδων, αλλά θέλουμε να καταργηθεί για όλους και ο κόσμος να πληρώσουν οι πλούσιοι που έχουν αυτή τη δυνατότητα, να πληρώσουν για τα χρέη της χώρας αυτή που τα φάγανε τα προηγούμενα χρόνια, αυτοί που τα κάνανε μίζες, τα πήραν ως επιδοτήσεις και ως δανεικά και γύριστα. Κάνετε κάποια άλλη κίνηση για αυτό το σκοπό, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω το βασικό αντικείμενο τέλος πάντων είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος τώρα. Για αυτό που λέτε, το οποίο είναι, που συμφωνώ, είναι το σωστό, την πλήρη κατάργηση, να το πάρουν πίσω δηλαδή, να εξαφανιστεί αυτό το χαράτσι. Έχετε κάνει κάποια κίνηση, σκοπεύετε να κάνετε στο μέλλον? Ένα πρώτο που έχουμε κάνει είναι ότι επικοινωνήσαμε με άλλες παρόμοιες επιτροπές. Μαζί με επιτροπές κατοίκων, με συνελεύσεις, με σωματεία, έχουμε συγκροτήσει την κίνηση το «δεν πουλάμε, δεν χρωστάμε, δεν πληρώνουμε», τα λεγόμενα τρία δεν. Όπου οι κινήσεις μας ήταν και η συνάντηση που σας αναφέρω στον κύριο Ζερβό έγινε με την κίνηση των σωματείων κινήσεων και συνδικαλιστών και συνελεύσεων «δεν χρωστάμε, δεν πουλάμε, δεν πληρώνουμε». Και έκτοτε έχουμε ξαναεπανέλθει, έχουμε κάνει μέρες κοινής δράσης έξω από καταστήματα της ΔΕΗ, παρεμβάσεις σε εφορίες, έχουμε κάνει συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας και πορείες και προς το Υπουργείο Οικονομικών και προς τη ΔΕΗ, παραδώσαμε υπομνήματα. Και σκεφτόμαστε αυτό ότι πρέπει να μονιμοποιηθεί. Θα συνεχίσουμε και με τους κινηματικούς τρόπους που ξέρουμε και οι οποίοι πιέζουν πάρα πολύ, γιατί ο κόσμος κινητοποιούμενος, η κυβέρνηση έχει το πολιτικό κόστος και μετράει τις ενέργειές της.
θα κινηθούμε και με ό,τι άλλο νόμο έχουμε στα χέρια μας και αν χρειαστεί και με δικαστικά μέτρα. Αν και βλέπουμε ότι η κυβέρνηση ακόμα και τα δικαστικά έρχεται με ένα ολοκληρωτισμό και τα λέει όχι, λες και έχουμε χούντα. Δεν θα υπακούσεις αυτό, θα υπακούσεις εμένα, σε έναν υπουργό. Ας πάμε λοιπόν να κάνουμε ένα πρώτο διάλειμμα, να πούμε στους φίλους και τις φίλες που μας παρακολουθούν ότι μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας στέλνοντας ένα email στο info@papaki.gr, ό,τι θέλετε να μας ρωτήσετε, να θέσουμε στους καλεσμένους. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
Επιστροφή λοιπόν στο ράδιο Χωρίς FM. Είναι εκπομπή πρωινός Χαφιές και σήμερα έχουμε μαζί μας την κυρία Μαρία Μπικάκη και τον κύριο Βασίλειο Πετρίδη από την Πρωτοβουλία Φορέων και Κατοίκων Βύρωνα ενάντια στα Χαράτσια. Να σας πω εν συντομία τα στοιχεία επικοινωνίας, όπως πολύ σωστά μας διόρθωσε και ένας φίλος εδώ που έστειλε email. Είναι blog η σελίδα που έχει η Πρωτοβουλία. Είναι αντιχαράτσι, όπως το ακούτε με λατινικά γράμματα, .blogspot.com και υπάρχει και ένα email, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας 6984-136105 6984-136105. Εκεί μπορείτε να μπείτε ή να πάρετε τηλέφωνο και να ρωτήσετε ό,τι θέλετε και να δείτε πώς μπορείτε να βοηθηθείτε. Συζητούσαμε πριν στο διάλειμμα ότι η τακτική που ακολουθεί η κυβέρνηση όσον αφορά τα χαράτσια και αυτή την γενικότερα τη φορολογική της πολιτική είναι αφενός μια πολιτική του ό,τι προλάβουμε να μαζέψουμε, ό,τι δώσει ο καθένας, ό,τι πάρουμε από τον καθένα, γιατί βλέπουν και οι ίδιοι ότι ο κόσμος δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε τόσο υψηλή φορολογία. Και το δεύτερο και πιο σημαντικό το οποίο θέλουμε να μιλήσουμε είναι η τρομοκράτηση του κόσμου μέσα από τα ΜΜΕ που έχουν φτάσει να απειλούν τον κόσμο ευθέως ότι αν δεν πληρώσεις ένα χαράτσι της ΔΕΗ θα σου πάρει το μισθό, θα σου πάρει το σπίτι, θα σου πάρει ό,τι έχεις και δεν έχεις. Θέλετε να μας πείτε κύριε Πετρίδη αν έχουν βάση όλες αυτές οι απειλές? Ναι, ήθελα να πω ότι αν δεν με απατάει η μνήμη μου, την ίδια μέρα που κοινοποιήθηκε η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που είναι υπέρ των πολιτών, την ίδια μέρα άκουσα στα τηλεοπτικά δίκτυα, σε αρκετά, ότι εάν δεν πληρωθεί το λεγόμενο χαράτσι, θα κατασχεθούν καταθέσεις, θα κατασχεθούν αυτοκίνητα και οτιδήποτε άλλο μέσον. Αυτό σε συνδυασμό με την προσωπική μου εμπειρία σε πολλούς ανθρώπους έτσι που είδα και μίλησα, πιο δηλαδή, ότι ο κόσμος φοβάται, μου δίνει την αίσθηση να πω ότι δεν πρέπει ο κόσμος να φοβάται για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, δεν μπορεί να κατασχεθεί ένα σπίτι τόσο εύκολα. Χρειάζεται μια διαδικασία τεράστια και δεύτερον, ούτε οι καταθέσεις μπορούν να τόσο εύκολα να έρθει το απόρριτο κτλ. Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι εάν, όπως λένε και το είδαμε στην πράξη, φεύγει το χαράτσι από τη ΔΕΗ και πάει στις ΔΟΗ. Οι ΔΟΗ είναι οι εφορίες, δημόσια οικονομική υπηρεσία. Εκεί θα πρέπει να γίνει μια διαδικασία και ταυτοποίηση και οτιδήποτε να επαληθευθεί το όνομα, να ταιριάζει στον πραγματικά υπεύθυνο και ιδιοκτήτη κτλ. Και να έρθει ειδοποίηση στον οφειλέτη. Η ειδοποίηση αυτή που είναι ένα δημόσιο έγγραφο που λέει βεβαίωση της οφειλής στο ταμείο όπως με όλους τους φόρους, αυτή έχει μία προθεσμία να πληρωθεί. Το δε ποσό πληρωμής είναι αυτό του χαρατσιού. Εάν, γιατί δεν υπάρχουν χρήματα και για άλλους λόγους, δεν πληρωθεί, συνήθως η επιβάρυνση του πολίτη είναι 1% το μήνα. Αν δηλαδή ένα χαράτσι π.χ. είναι 500 ευρώ, εάν δεν το πληρώσει μέσα σε ένα μήνα, θα επιβαρυνθεί 5 ευρώ. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Αν δεν πληρωθεί σε 2 μήνες, 10 ευρώ. Μα αν δεν έχει άλλος 500, τα 5 θα τα βρει. Να μην, να τα πληρώσει 505 σε ένα μήνα. Άρα, προσωπικά, δεν έχει καμία θέση ο φόβος. Διότι, να σας πω κάτι και δεν το ξέρετε, εδώ οφειλέτες, βιομήχανοι και αυτά, για να τους πάρουν σπίτια οτιδήποτε, πάνω από 10 χρόνια με αναβολές και τέτοια. Θα μου πείτε ότι αυτοί έχουν χρήματα και πληρώνουν δικηγόρους κτλ. Αυτά που ακούτε, το πολύ πολύ ρωτήστε ένα φίλο σας δικηγόρο να επαληθευθεί και αν επαληθευθούν έτσι, να περιοριστεί ο φόβος, γιατί δεν υπάρχει ρωτή πράγμα από το φόβο. Αυτό ήθελα να πω και ας ο καθένας σας κοιτάξει να ενημερωθεί, γιατί όπως λένε η γνώση είναι δύναμη, το αντίθετο είναι ο φόβος. Άρα γνώση. Ρωτήστε. Κάποιον θα βρείτε έναν δικηγόρο και μάλιστα όταν είναι άνθρωπος που έχει κατανόηση θα το πει και αφιλοκερδώστε. Όλοι έχουμε ένα γνωστό δικηγόρο. Οπότε να θυμάστε, η γνώση είναι δύναμη, αυτό το ξέρουμε όλοι. Δεν ξέρουμε όμως ότι η μη γνώση είναι φόβος.
Αυτό. Κυρία Μπικάκη, κάτι θέλατε να μας πείτε, γιατί φτάνουμε σιγά σιγά και στο τέλος της εκπομπής. Να σας πω ότι πάνε να μας πείσουν τώρα σε σχέση με τη φορολογία ότι είμαστε εμείς υπεύθυνοι για τα χρέη και πρέπει να πληρώσουμε. Την ίδια ώρα όμως πάνε να πούνε το πρόβλημα επίσης ότι δεν πληρώνουμε εμείς και κάποιοι που φοροδιαφεύγουν και ούτω καθεξής. Στην πραγματικότητα είναι θεσμοθετημένη η φοροαπαλλαγή για τους πλούσιους και για τους εφοπλιστές και για το μεγάλο κεφάλαιο όταν δήθεν κάνει επέκταση της επιχείρησης και επενδύσης. Και χαρακτηριστικό ότι και οι συντελεστές τώρα που λένε ότι θα έχουν στη φορολόγηση επιχειρήσεις, οι μεγάλες είναι πολύ μικρότερες από αυτές που ευβαρύνονται οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι. Άρα λοιπόν πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν φταίει αυτός. Ούτε να νιώθει ενοχές για αυτή την κατάσταση, ούτε να νιώθει φόβο όπως είπε ο κύριος Πετρίδης. Εμείς στο ιστολόγιο μας έχουμε και το εξώδικο που μπορεί να ανατυπώσει και να το καταθέτει σε οποιοδήποτε παράρτημα της ΔΕΗ και να ανήκει, πληρώνοντας μόνο τον υπόλοιπο λογαριασμό εκτός το χαράτσι. Όσο πιο πολύ είμαστε, τόσο όχι μόνο μπορεί να γλιτώσουμε και αυτό το χαράτσι, αλλά θα σκεφτούν και τα επόμενα μέτρα και την επόμενη φορολογιστία που θα μας κάνουν ότι συναντάει μαζικές αντιδράσεις. Εμείς έχουμε κάνει επίσης ως πρωτοβουλία κατοίκων Βύρων ενάντια στα χαράτσια και ένα έγγραφο στη διοίκηση της ΔΕΗ για την υπεξαίρεση που έκανε στο χαράτσι του 2011 στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, παίρνοντας ποσά που είχαν δοθεί από τους κατοίκους για το ρεύμα και πηγαίνοντάς τα στο χαράτσι. Και ζητάμε αυτό να τακτοποιηθεί με βάση την τελευταία απόφαση του Συμβούλου του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Καθένας που έχει υποστεί τέτοια βλάβη δικαιούται ακόμα και 300 ευρώ, το λέει η απόφαση, αποζημίωση για αυτή τη βλάβη που έχει υποστεί. Πρέπει ο κόσμος να πάρει την υπόθεση στα χέρια του, να αξιοποιήσει αυτές τις δυνατότητες, να οργανωθεί σε συλλογικότητες και στα σωματεία του και στη γειτονιά του, για να δούμε μια άσπρη μέρα, να πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας, όπως φωνάζαμε τότε και στην πλατεία Συντάγματος. Στο Βύρονα εμείς έχουμε βέβαια και άλλα προβλήματα και δεν το ξεκόβουμε το χαράτσι από τα υπόλοιπα. Κλείνουν το κέντρο υγείας. Έχουν αρχίσει και ενώ έπρεπε να λειτουργεί με 5 γιατρούς, έχουν αφήσει μόνο 2. Και η πρωτοβουλία δικιά μας έχει πει και για αυτό το θέμα ότι συμπαραστέκεται στον αγώνα και συμμετέχει σε μια συνέλευση κατοίκων και φορέων που έχει γίνει για να απαιτήσει τη λειτουργία του κέντρου υγείας. Με αποτέλεσμα τους έχουμε στημώξει και τώρα να αρχίσουν να μας υπόσχονται ότι μπορούν να στείλουν και 2 γιατρούς. Βέβαια όμως με συμβάσεις ενός έτους, γιατί αυτή είναι η νέα τους τακτική, να παίρνουν ακόμα και τους γιατρούς αν είναι μερική απασχόληση ας πούμε και περιορισμένη. Και έχουμε αντιτεθεί και σε μια προσπάθεια που έκανε ο Δήμος και τη συνεχίζει, δηλαδή μια επιχείρηση να ιδιωτικοποιήσει τους δημόσιους χώρους της περιοχής και το αναψυκτήριο της Λαμπιδόνας που τώρα το χρησιμοποιούν φορείς και κάτοικοι του Βύρωνα για τις εκδηλώσεις και είναι ο μοναδικός χώρος που έχει απομείνει για αυτή τη δουλειά και ένα άλλο αναψυκτήριο μες στο άλσο της ανάληψης. Που αυτό θα επιβαρύνει και το περιβάλλον, θα στηρίξει και από τους κατοίκους του Βύρωνα την εποχή που ζούμε τις κρίσεις και τις προσπάθειες να είναι ο καθένας ατομικά στο σπίτι του και να μην ασχολείται και από ένα χώρο μαζικής συνέβρεσης, χώρο πολιτισμού και δημιουργίας. Θεωρούμε ότι ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί, έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας και μπορούμε να νικήσουμε, μπορούμε να τους κάνουμε παρελθόν και να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Η συλλογικότητα των κατοίκων, οι εργαζόμενοι, οι φορείς που δραστηριοποιούνται σε αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την κυρία Μπικάκη και τον κύριο Πετρίδη που μας έκαναν την τιμή να είναι εδώ σήμερα και να συζητήσουμε όλα αυτά τα ενδιαφέροντα. Να θυμίσω στους φίλους και τις φίλες ότι στις 4 η ώρα θα είναι εδώ ο αναρχικός τραπεζίτης, ο Χρήστος Λογαρίδης, και στις 8 το κίνημα «Δεν πληρώνω» με την εκπομπή «Αντεπίθεση τώρα». Να σας ευχαριστήσουμε όλους και όλες που μείνατε μαζί μας μέχρι και αυτή την ώρα. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα, γύρω στις 2:30. Μέχρι τότε να είστε να περνάτε καλά και καλό σας απόγευμα. Και... in the dark, it's raining in the park, but meantime, so
guitar George. He knows all the chords. Playing strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. Up under the lights, playing bass. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything. Saving Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Salted.